Είδα το παλιό να πλησιάζει, αλλά ερχόταν σαν νέο. Σερνόταν πάνω σε καινούρια δεκανίκια και βρωμούσε σαπίλα που δεν είχα ξαναμυρίσει ποτέ. Απευθυνόμαστε στον ελληνικό λαό και του λέμε ξεσηκώσου, μη σκύβεις το κεφάλι, είτε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είτε με ΠΑΣΟΚ, είτε με Νέα Δημοκρατία, η επίθεση που θα δέχεσαι στα δικαιώματά σου θα είναι κάθε μέρα που περνάει και μεγαλύτερη. Δεν υπάρχει κλιματική κρίση. Τη κρίση στις ζωές μας τη γεννάει ο καπιταλισμός. Το πιο άδικο, το πιο διεφθαρμένο, το πιο σκληρό σύστημα που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα, που έχει φάει τα ψωμιά του και έχει έρθει η ώρα να ανατραπεί. Με τον οργανωμένο λαό μπροστά και το ΚΚΕ καθοδηγητή. Το κόμμα μας ένα πράγμα έχει να σας πει σε όλους εσάς που το παίζετε θλιμμένες χείρες για το θάνατο τόσων ανθρώπων συμπολιτών μας που δώσαν τη ζωή τους πάνω στο καθήκον. Σήμερα αποφασίστε τη μονιμοποίηση όλου του προσωπικού του συμβασιούχου που δουλεύει στην πυροσβεστική υπηρεσία. Σήμερα κάντε αορίστου και τους πενταετής και τους επταετής. Σήμερα αυξήστε 30% το μισθό όλων των πυροσβεστών. Σήμερα εξοπλίστε με καναντέρ και όχι με ραφάλ που όλοι μαζί ψηφίσατε, χειροκροτήσατε και εγκρίνατε αφού σας τράβηξε το αυτάκι το ΝΑΤΟ σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Ενισχύστε με καναντέρ την πατρίδα μας προκειμένου να μην θρηνούμε νέους που δίνουν τη ζωή τους πάνω στο καθήκον και να προστατεύεται η περιουσία του λαού. Αλλά δεν θα τα ψηφίσετε, γιατί όλα αυτά είναι κόστος για το κεφάλαιο. Καλά δεν τρέπεστε. Δεν τρέπεστε όλοι εσείς να δέχεστε και οι κύριοι της κυβέρνησης να λέτε ότι θα κοστολογούνται τα προγράμματα. Κύριοι, ποιος θα σας το κοστολογήσει? Το κεφάλαιο, οι πολυεθνικές, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Εμείς απολογούμαστε μόνο στον ελληνικό λαό, στην εργατική τάξη της πατρίδας μας και της λέμε όσο είναι το ΚΚΕ δυνατό μέσα και έξω από τη Βουλή θα είναι μπροστάρι των αγώνων για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες στην πατρίδα μας. Το ένα ψέμα διαδέχεται το άλλο. Το νομοσχέδιο τι θέλει να μας πει? Βαφτίζει τα φύκια με ταξωτές κορδέλες. Δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Για να δούμε στην κυριολεξία σήμερα. Δίνει πουθενά απάντηση? Αν ήθελε να δώσει απάντηση θα έφερνε τις 12.000 αφορολόγητο για μισθωτούς συνταξιούχους και όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα προστάτευε τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους. Σε την περίοδο του Αυγούστου θα την καθιέρωνε μέρα ανάπαυσης για όλα τα επαγγέλματα. Δεν θα ήταν έτοιμη η κυβέρνηση να ξεκινήσει ένα νέο φοροκυνηγητό ανελέητου στους μικρούς επαγγελματίες προκειμένου να μεγαλώσει το κομμάτι της πίτας για το μεγάλο κεφάλαιο. Γιατί αυτό είναι το σχέδιό σας. Και προειδοποιούμε και τον ελληνικό λαό και τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους. Πάτε και γράφετε και βάζετε πρόστιμα για βιβλία καπνού τη στιγμή που καίγεται όλη η Ελλάδα στους μικρούς αυτοαπασχολούμενους. Τη στιγμή που έχετε κάνει κάρβουνο τα όνειρα τόσων και τόσων νέων εργαζόμενων και συνταξιούχων. Πάτε και βάζετε πρόστιμο για μία απόδειξη και καταγγέλτε τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους για τη φοροδιαφυγή τη στιγμή που δουλεύουν ήλιο με νύχτα μέσα στα μικρομάγαζά τους για να καλύψουν όλες αυτές τις υποχρεώσεις που εσείς έχετε επιβάλλει για να μπορούν να ανταποκριθούν στα πλαίσια του ανταγωνισμού με το μεγάλο κεφάλαιο και να καλύψουν τις ανάγκες της ενεργειακής φτώχειας που έχετε επιβάλλει εσείς και του υψηλού κόστους συντήρησης των καταστημάτων τους. Εμείς θα βρεθούμε στην πρώτη γραμμή του αγώνα και λέμε στο λαό ξεσηκώσου. Και να τι έγινε τώρα και με τις φωτιές, για να τα δει λίγο ο ελληνικός λαός και να βάλει λίγο μυαλό και να καταλάβει και ποιος είναι με την πλευρά του. Ξέρετε, τέτοια σημαντικά γεγονότα είναι πολύ θλιβερά, αλλά μας βοηθάνε να βγάλουμε σημαντικά συμπεράσματα. Όλα τα κανάλια, όλες οι τηλεοράσεις, όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όλοι σας λέγατε τι,
ότι τα λεφτά που δώσαμε στους Δήμους, πού πήγαν και πού αξιοποιήθηκαν. Να σας πούμε κάτι, λέτε ψέματα. Τα λεφτά που δόθηκαν στους Δήμους δόθηκαν όχι για να πάρουν μέτρα για τη δασοπροστασία ή για τη δασοπυρόσευση ή για την αποψήλωση των δασών, αλλά για την αποψήλωση του οικιστικού ιστού. Και να πάτε εσείς να ψάξετε να βρείτε πώς και αν αξιοποιήθηκαν τα λεφτά, αλλά για τον αστικό ιστό και όχι για τα δάση. Αλήθεια, τι μέτρα υποδομής, τι μέτρα δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης πάρθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Τι μέτρα παίρνονται σήμερα για τις πλημμύρες που θα έρθουν. Ξέρετε, έρχομαι από μία πυρηνική αποθήκη να εκπροσωπήσω λαό που ζει στα όρια της φτώχειας, της ανέχειας και μέσα στον κίνδυνο. Από την περιοχή του Θριασίου, του Ασπρόπυργου, της Δυτικής Αττικής. Και ξέρετε, εκεί οι φωτιές είναι σύνηθες φαινόμενο. Είναι φωτιές από τη Φασοπλάστ, είναι φωτιές από την Πολυέκο, τη Μονάδα Επεξεργασίας Τοξικών Αποβλήτων. Είναι φωτιές που βλέπουμε να υψώνονται μέχρι τον ήλιο και μέχρι το φεγγάρι από τα δηληστήρια. Είναι από τη Χωματερή, είναι και από παραβατικές ομάδες που εσείς τους κάνετε πλάτη. Και είδαμε και τον τελευταίο πνεύμονα δάσους να κάνει τι, να καταστρέφεται με δικές σας ευθύνες. Ούτε ένα μέτρο δεν πάρθηκε για να προστατευτεί ο ορεινός όγκος από τα δερβενοχώρια μέχρι τη Μάντρα. Παρακολουθούσε το κόμμα μας από την πρώτη στιγμή όλη την εξέλιξη της φωτιάς. Με παρεμβάσεις που κάναμε προσπαθήσαμε να αφυπνίσουμε ό,τι υπήρχε όρθιο στην κρατική μηχανή. Και σήμερα ξέρετε τι κάνει η κυβέρνηση με την ανοχή και όλων των άλλων κομμάτων, γιατί ό,τι και να σας λένε εδώ μέσα ελληνικέ λαέ είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι από επικοινωνιολόγους και δασκάλους για να σε ξεγελάνε. Γι' αυτό μην ξεγελιέσαι. Στα καμένα της Μάντρας, στα καμένα στο Τσακάλι, όπου οι άνθρωποι κοιμούνται πάνω στις αυλές τους, πάνω στα μπαλκόνια τους και στις ταράτσες, δεν έχει πάει ούτε ένα κοντέινερ για να κοιμηθούν ως άνθρωποι. Και εκείνο που λέτε είναι ότι δεν κινδυνεύουν και από κλοπές που στην νούμερο ένα παραβατική περιοχή της Ελλάδας. Και τα σπίτια τους, θέλετε να έρθετε όλοι μαζί να τα δούμε. Τα σπίτια τους είναι κατακόκκινα καμένα και τα χαρακτήρισε κίτρινα η επιτροπή που πέρασε την περασμένη εβδομάδα. Είστε επικώς απαράδεκτοι. Εμείς και σας καταγγέλουμε και σας ξεσκεπάζουμε και θα μας βρείτε και μπροστά στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Και το τελευταίο, θέλετε να χαρακτηρίσετε και δασικά τα σπίτια όλων εκείνων των Ελλήνων τα οποία κάηκαν μόνο και μόνο για να γλιτώσετε τις αποζημιώσεις. Θέλετε να χαρακτηρίσετε δασικές τις περιοχές αυτές. Γιατί αυτή την πληροφορία έχουμε σήμερα. Ξέρετε και ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, στις παρυφές των πόλεων ζουν Έλληνες ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Πόντι που τους χτυπάτε όλη την πλάτη, αλλά τους έχετε εγκαταλείψει όλο το προηγούμενο διάστημα στις τύχες τους. Τους βάλατε τα πρόστιμα με τις φολοδομίες, τα πρόστιμα με το ΙΚΑ, με τις εφορίες και σήμερα κάνετε τι, δεν τους αναγνωρίζετε ούτε την αποζημίωση των καμένων και μάλιστα ακόμα και το νόμο 2790 το οποίο δεν έκανε καμία κυβέρνηση χρήση έως σήμερα Τσοκάνη, και πρόβλεπε τη δωρεάν υποστήριξη όλων αυτών των πληθυσμών. Εμείς λέμε στο λαό, λαέ, όταν και ολοκληρώνω, όταν βρίσκεσαι μπροστά στο έγκλημα και στην αδικία, έχεις δύο δρόμους. Ή την υποταγή ή τον ξεσηκωμό. Και σε αυτό τον ξεσηκωμό, την οργανωμένη πάλι και τον αγώνα, σε καλεί το ΚΚΕ. Γιατί μόνο ο λαός σώζει το λαό στο δρόμο της ανατροπής με ισχυρό ΚΚΕ.